Παλαιστίνου, κύριε Δαμασκηνέ, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμη κυρία Πατρικίδου, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας αδελφοί. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε απόψε όλους στο προάβλιο της ενορίας μας και ιδιαιτέρως καλωσορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Φίλων της Ορχήστρας για να παρακολουθήσουμε την όμορφη συναυλία που μας έχουν ετοιμάσει τα παιδιά από την Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μαζί με την μαέστρο τους, κυρία Νίνα Πατρικίδου, αλλά και να σας παρουσιάσουμε τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς στην ενορία του Αγίου Αντωνίου. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ανταποκριθήκατε σε αυτήν την πρόσκληση και που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, βλέποντας όλους εσάς τους ενορίτες μας και όχι μόνο, οι οποίοι στηρίζετε από πέρυσι όλη αυτή την προσπάθεια, αντλήσαμε δύναμη και ενέργεια να συνεχίσουμε με ζήλο και πολύ αγάπη να προσφέρουμε εθελοντικά ποιοτικές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Προτού απολαύσουμε λοιπόν τη Συμφωνική Ορχήστρα, ας κάνουμε μία αναφορά στα τμήματα που λειτουργούν στο χώρο μας. Επειδή η ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας κρίνει απαραίτητη την εκμάθηση ξένων γλωσσών ως εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση και επικοινωνία, στην ενορία μας λειτουργούν από πέρυσι 5 ξενόγλωσσα τμήματα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά. Επίσης, καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί με ευαισθησία και φιλότιμο προσφέρουν συνειδητά τις διδακτικές τους υπηρεσίες σε μαθητές δημοτικού γυμνασίου και λυκείου, έτσι ώστε να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τη σχολική τους πρόοδο. Οπότε, σας προσκαλούμε να φέρετε τα παιδιά σας για να καλύψουν όποια κενά ή τυχόν δυσκολίες αντιμετωπίζουν στη σχολική τους καθημερινότητα. Φέτος, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας παιδαγωγούς για το κατηχητικό μας, οι οποίες με πολύ αγάπη και μεράκι για τη δουλειά τους, καλούν τους μικρούς μας φίλους να γίνουν όλοι μια μεγάλη παρέα στην αγκαλιά της Εκκλησίας μας, καλλιεργώντας τους αξίες μέσα από τη γνωριμία τους με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας. Ταυτόχρονα, προάγεται το συνεργατικό πνεύμα με ποικίλες δραστηριότητες και δημιουργικό παιχνίδι. Σημαντικό στοιχείο της επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης είναι ο διάλογος. Έτσι, η ενορία μας με την παρουσία και την καθοδήγηση του Πατρός Θεολόγου έχει δημιουργήσει τις νεανικές συναντήσεις προβληματισμού, όπου μέσα από συζητήσεις και επικοδομητικό διάλογο, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία του προβληματισμού, της αφύπνισης της πνευματικής τους σκέψης και την απτή εφαρμογή της πίστης στην καθημερινότητά τους. Επειδή η λειτουργική ζωή μαζί με την ποιματική δραστηριότητα της ενορίας βοηθάει τον πιστό στην ανύψωση, στην εγρήγορση, στη μετάνοια και στην κατανόηση του Θεού μέσα στη ζωή μας, για το λόγο αυτό λειτουργεί και το Τμήμα Μελέτης Αγίας Γραφής και Λειτουργικών Κειμένων, το οποίο πραγματοποιείται τις Δευτέρες μετά τον Εσπερινό και την Παράκληση της Παναγίας και των Τριών Αγίων του Ναού μας, του Αγίου Αντωνίου, της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Διονυσίου, υπό την ευθύνη και πάλι του Πατρός Θεολόγου. Το Τμήμα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν το πρώτο που ξεκίνησε τον Μάιο του 2017. Βασική επιδίωξή μας είναι η μεταλαμπάδευση του θησαυρού που μας έχουν κληροδοτήσει οι πρόγονοί μας, αλλά και η κατανόηση του Λόγου του Θεού μέσω της γλώσσας των Ευαγγελίων και των Πατερικών Κειμένων. Έτσι και φέτος συνεχίζουμε με πολύ αγάπη και αυτό το τμήμα. Επειδή τα τεχνολογικά μέσα είναι πια μέρος της καθημερινότητάς μας, συνεπώς και η εκμάθησή τους είναι απαραίτητη. Πέρυσι, δημιουργήσαμε 2 τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχοντας κοντά μας 2 εξαιρετικούς συναδέλφους. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν και είναι μεγάλη, οπότε και φέτος συνεχίζουμε και αυτήν την προσπάθεια. Το εργαστήρι Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Άνω Πατησίων λειτουργεί σε συνεργασία με την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Η σχολή παρέχει το πτυχίο καθώς και το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής σε όσους παρακολουθήσουν τα μαθήματα, αλλά και σε όσους θέλουν να πλαισιώνουν το ιερό αναλόγιο, χωρίς να εντρυφήσουν στη Βυζαντινή Μουσική ως επιστήμη, τους παρέχεται το πτυχίο Ιεροψάλτου. Όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχουν δικαίωμα στο ψάλιν και η μνήν των Θεών. Αυτός είναι και ο στόχος της ύπαρξης του εργαστηρίου. Στα πλαίσια των δράσεων της ενορίας μας, έχει συγκροτηθεί και μία χοροδία με κύριο στόχο τη διατήρηση και διάδοση της παραδοσιακής μουσικής. Επιδιώκουμε την προώθηση της μουσικής παράδοσης στις νέες γενιές,
σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση σε θέματα παράδοσης και διατήρησης της εθνικής μας ταυτότητας. Το Εργαστήριο Εργοχείρου, συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά τη λειτουργία του, διδάσκει βελόνα, βελονάκι και κέντημα, επιδιώκοντας να διατηρήσει την παράδοση στοιχείων που έχουν αρχίσει να εκλείπουν στην ελληνική οικογένεια. Από το μηνιαίο μας πρόγραμμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι προσκυνηματικές και περιηγητικές εκδρομές αφορμή πνευματικής ανάτασης, οι οποίες λειτουργούν ως συνεκτικός κρίκος και συμβάλλουν στην καλλιέργεια θερμότερων σχέσεων μεταξύ των ενωρητών. Επίσης, ανατακτά χρονικά διαστήματα οργανώνονται εκθέσεις βιβλίου, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους ενωρίτες να έρθουν σε επαφή με αυτό, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να ψυχαγωγηθούν. Από σήμερα λειτουργεί η τέταρτη κατά σειρά έκθεση βιβλίου, την οποία μπορείτε και να επισκεφτείτε. Το Ενωριακό Φιλόπτωχο Ταμείο παρέχει καθημερινά περί των 50 γευμάτων σε κατοίκων ανάγκης και εβδομαδιαίως των 50 πακέτων τροφίμων. Είναι υπεύθυνο επίσης για τη συλλογή και διανομή ρούχων, για την επιδότηση ενοικίων και λογαριασμών και την ενίσχυση φοιτητών. Μέσα από την κοινωνική ευαισθητοποίηση της ενορίας μας, σε συνεργασία με το κοινωνικό φαρμακείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, γίνεται συλλογή φαρμάκων που προσφέρονται από τους ενορίτες και τους φίλους μας. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 7 αποστολές. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα αιμοδοσίας από όσους επιθυμούν να προσφέρουν την πολύτιμη αυτή βοήθεια στον αδερφό τους. Για πρώτη φορά φέτος θα δημιουργηθεί μια ομάδα εθελοντών στην ενορία μας, οι οποίοι θα διακονούν κρατώντας συντροφιά σε μοναχικούς ασθενείς, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό την εποπτεία του πατρός Βασιλείου Κοντογιάννη. Ιδιαίτερη προσπάθεια γίνεται από τους νέους της ενορίας, οι οποίοι με σύγχρονα μέσα προσπαθούν για την ηλεκτρονική καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου της ενορίας, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 1927. Μέσω των καταλόγων αυτών, αντλούμε πληροφορίες για την ανθρωπογεωγραφία και την εξελικτική πορεία της περιοχής των Πατησίων. Όμως οι δράσεις μας δεν τελειώνουν εδώ. Επειδή η συμμετοχή και η αγάπη των ανθρώπων που πλαισιώνουν και ανταποκρίνονται στις όμορφες προσπάθειες της ενορίας μας είναι μεγάλη, σκεφτήκαμε φέτος να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας με νεοσύστατα τμήματα που αφορούν όχι μόνο την μάθηση, αλλά και την ψυχαγωγία. Έτσι, από τον Οκτώβριο θα λειτουργήσουν στην ενορία μας. Λέσχη κινηματογράφου, όπου θα προβάλλονται ταινίες θεολογικού και κοινωνικού περιεχομένου και θα ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Την ευθύνη του τμήματος θα την έχει ο πατήρ Ζήσης Κτενίδης. Τμήμα χειροτεχνίας, στο οποίο θα διδάσκονται καλλιτεχνικές δημιουργίες. Τμήμα πυρογραφίας, δηλαδή χάραξη σχεδίων σε ξύλο με πυρωμένη μεταλλική ακίδα. Κρίναμε επίσης απαραίτητη την εκμάθηση και παρασκευή στοιχείων της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας, όπως είναι το πρόσφορο, το κόλυβο, ο άρτος, προκειμένου να μείνουν ως παρακαταθήκη σε όλους μας. Μέσα στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, οι αξίες μας διακυβεύονται και κλονίζονται. Η οικογένεια πολλές φορές διαλύεται και η παιδαγωγική των παιδιών βρίσκεται μετέωρη στις ασύγχρονες σχέσεις των γονέων. Η ευθύνη όλων είναι μεγάλη. Όλα τούτα τα στοιχεία μας κάνουν να ψάχνουμε τη γνώμη ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι μέσα από την έρευνα που έχουν επιτελέσει, μας καθιστούν γνώστες, αλλά και μας προβληματίζουν κατάλληλα. Έτσι, στην ενορία μας θα γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια, με θέμα προβληματισμοί στη σύγχρονη οικογένεια, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιματικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των δράσεων της ενορίας μας, αφήσαμε για το τέλος μία από τις πιο σημαντικές δράσεις. Φέτος θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να είναι κοντά μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και τέος πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κύριος Γεώργιος Γεωργής, καθώς και ο κύριος Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, οι οποίοι θα παραδίδουν πανεπιστημιακές διαλέξεις νεότερης και σύγχρονης ιστορίας μεταπτυχιακού επίπεδου. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης. Στα πλαίσια αυτά, η δράση επεκτείνεται σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, κύριο Ιερονίμου, στα Ινόφυτα. Ήδη από πέρυσι υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολης ΠΑΦ.
Για όσους από τους ενορίτες και όχι μόνο ενδιαφέρονται για τις δράσεις μας, οι πληροφορίες μπορούν να σας δώσουν μέσα οι υπεύθυνοι του ναού, καθώς και οι πατέρες που είναι εδώ. Αιτήσεις υπάρχουν εντός του ναού. Το πρόγραμμα βέβαια θα βγει αρχές Οκτωβρίου, δεν είναι ακόμα έτοιμο και θα χαρούμε πάρα πολύ όλοι να έρθετε σε αυτήν την όμορφη οικογένεια που έχουμε δημιουργήσει εδώ από πέρυσι και υπάρχει όλη αυτή η όμορφη ανταπόκριση. Σας περιμένουμε όλους. Ας πάμε όμως λίγο τώρα στα παιδιά μας. Προτού τα παιδιά μας ταξιδέψουν με τους ήχους της μουσικής τους, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα. Η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα μέχρι πρότινος βρίσκονταν υπό την αιγίδα του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ. Ιδρύθηκε με τη σημερινή της ονομασία το 1995 από τη γνωστή σολίστα και καθηγήτρια βιολιού, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Με τη θερμή υποστήριξη του τότε συντονιστή του Τρίτου Προγράμματος, κυρίου Τσαγκάρη. Η ορχήστρα προέρχεται από την Παιδική Ορχήστρα Εμέλεια, η οποία ήταν ήδη γνωστή για τη μοναδική της στη χώρα μας ποιότητα, πραγματοποιώντας επί τριετίας πλήθος επιτυχημένων συναυλιών ανά την Ελλάδα. Η ορχήστρα αποτελεί ένα μουσικό σύνολο με υπέρ 20ετή δραστηριότητα και διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και λειτουργεί ουσιαστικά ως μουσική ακαδημία της πατρίδας μας. Μαέστρος και ψυχή της ορχήστρας είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου, η οποία δημιούργησε την ορχήστρα αυτή και προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της με ζήλο και αυταπάρνηση. Είναι ένα μοναδικό, ορχιστρικό, νεανικό σύνολο που αποτελείται μόνο από παιδιά. Σπουδαστές μουσικής ηλικίας 7 έως 18 ετών, χωρίς τη σύμπραξη των δασκάλων τους ή επαγγελματιών. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι κάτοχοι βραβείων και υποτροφιών διεθνών διαγωνισμών ή σπουδάζουν σε μουσικές ακαδημίες της Ευρώπης και της Αμερικής. Δίπλα σε κορυφαίους δασκάλους και σολίστ. Μέλος της έχει τη δυνατότητα να γίνει κάθε παιδί που ασχολείται με την κλασική μουσική, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, εφόσον βέβαια μπορεί να παραβρίσκεται στις πρόβες. Σε αυτή την προσπάθεια, ο μακαριότατός μας χορήγησε δύο υποτροφίες σε μαθητές της σχολής, όπου ένα σπουδάζει μουσική στη Γερμανία και όλο στην Αμερική. Υπό τη διδασκαλία και διεύθυνση της κυρίας Πατρικίδου, η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα έχει εμφανιστεί επανειλημμένο σχεδόν στο σύνολο των συναυλιακών χώρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών Θεσσαλονίκης, στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Βουλή και απόψε στην Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. Και σε πλήθος εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα με κοινοφελή σκοπό και έχει συμμετάσχει σε διεθνή και τοπικά φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία. Ο ελληνικός τύπος βάφτισε την ορχήστρα αυτή ως η ορχήστρα των θαυμάτων. Έχει ηχογραφήσει για την ΕΡΑ και την ΕΡΤ έργα κλασικής και σύγχρονης μουσικής και για περίπου 2 χρόνια υπήρξε ζωντανή κάλυψη από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας των συναυλιών της με σκοπό την ανάδειξη νέων ταλέντων. Έχει συμπράξει με σπουδαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες όπως ο Μορτκόβιτς, ο Κραυτσένκο, ο Ζακ, η κυρία Ντοκοπούλου, η κυρία Καλαφάτη, ο κύριος Κοντογεωργίου, ο κύριος Πλέσας και η κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα. Η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα βραβεύθηκε από την UNESCO για την παιδαγωγική και ποιοτική προσφορά της. Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2013, με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου του Β', η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα τέθηκε υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Έτσι, η Ιερά Αρχιεπισκοπή διαθέτει πλέον μια διεθνούς επίπεδου συμφωνική ορχήστρα, η οποία μπορεί να καλύπτει καλλιτεχνικά σημαντικά γεγονότα της Εκκλησίας. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή φανερώνει ότι η Εκκλησία μας μπορεί και πρέπει να σηκώνει ανάχωμα στην πολιτιστική και πολιτισμική ισοπαίδωση της πατρίδας μας. Τα έσοδα που προαιρετικά δώσαμε όλοι μας πριν από λίγο θα διατεθούν στο Λύριο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας που καταστράφηκε ολοσχερώς την πρόσφατη πυρκαγιά στο Μάτι. Τώρα θα σας παρουσιάσουμε τα παιδιά μας, τα μέλη της ορχήστρας. Πρώτα βιολιά, ο Νεκτάριος Λανάρας, ο Στράτος Κουζελέας, ο Νικόλας Λαφάτας, η Δανάη Γκόμες, η Μαριλένα Κοτζιά, η Σοφία Μαλή και ο Νίκος Φυριόλας. Δεύτερα βιολιά.
η Στέλλα Μπράιν, η Αναστασία Πραγματευτάκη, η Κορίνα Τράγκα, ο Γιώργος Μίγκλης, η Ιωάννα Παπαδημητρίου, η Βασιλική Μακρύ, η Θεοδόρα Λανάρα και ο Χρήστος Βρακατσέλης. Γιόλα, ο Παύλος Μαστρογιάννης. Τσέλα, η Αγγέλικα Ριζοπούλου, η Ολβία Κοβάνη και ο πατέρας Τιμόθεος Γεωργίου. Κοντραμπάσα, η Αριάδνη Σταθουλοπούλου, η Σοφία Κατσένιου και ο Φάνης Χέλης. Φλάουτα, η Ελπίδα Παϊδά, η Μαριάνθη Ποτηροπούλου, ο Στράτος Κοκοσιά. Κλαρινέτα, η Φίβη Παξινού και η Σοφία Παξινού. Φραγκότο, η Ιουλία Μπαμπέτ. Τρομπόνια, ο Λεωνίδας Κολέλης. Κρουστά, ο Σταύρος Παπανικολάου. Ο Δημήτρης Γεκούρης, η Ελίζα Ζερβάκη και ο Άγγελος Χριστάκης. Και η μαέστρο μας, η κυρία Νίνα Πατρικίδου. Ας απολαύσουμε την ορχήστρα μας. Σε αυτό το σημείο λίγο να καλέσουμε τη μαέστρο της ορχήστρας, την κυρία Νίνα Πατρικίδου. Με τέτοια θερμή υποδοχή αισθάνομαι την ανάγκη να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Το προσπαθούμε κάθε φορά, αλλά σήμερα κάτι παραπάνω. Εμείς σαν ορχήστρα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και κάθε φορά λέμε ευτυχώς και ευχαριστώ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο δικό μας τον Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο, που μας αγκάλιασε, μας παραχώρησε ένα καταπληκτικό χώρο, μας έδωσε καταπληκτικά όργανα, μας δίνει τις υποτροφίες, μας αγκαλιάζει, πιστεύει στο έργο μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω και τον πατέρα θεολόγο που μας κάλεσε εδώ να μας γνωρίσετε στη δική σας την περιοχή και να σας γνωρίσουμε κι εμείς. Δεν θα μιλήσω πολύ, αν και λέγαμε να μιλήσω για παιδαγωγικό έργο, αλλά δεν θα μιλήσω. Νομίζω ότι σήμερα για το παιδαγωγικό έργο θα μιλήσουμε με το παίξιμό μας. Σήμερα έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και συμφωνικό αλλά και σολιστικό. Θα το απολαύσετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας λέμε τα κομμάτια με τη σειρά ή να σας πω τι παίζουμε. Μπορώ να το πω όλα μαζί, μπορούμε να τα λέμε κάθε φορά, όπως θέλετε εσείς. Όλα μαζί. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη σουίτα του Μπιζέ Κάρμεν για συμφωνική ορχήστρα. Θα συνεχίσουμε με την καβότα του Σεργέη Πρακόφιεφ από την κλασική συμφωνία. Μετά θα παίξουμε το κονσέρτο και θα παρουσιάσουμε το σολίστα μας, το Λεωνίδα, στο τρομπόνι. Εγώ τους φωνάζω μόνο με τα ονόματα μικρά. Λοιπόν, μετά θα παίξουμε το βάλς του Σωστακόβιτς από τη δεύτερη jazz suite. Μετά θα είναι ακόμα πιο ευχάριστο πρόγραμμα. Θα συνεχίσουμε με τη Θαΐδα του Μαζνέ και θα παίξει σολίστας το κονσερτίνο μας ο Νεκτάριος. Μετά θα παίξει η Φίβη σόλο στο κλαρινέτο Τσάρτας. Μετά θα παίξουμε Μπραμς, Ουγγρικός χορός νούμερο 5. Μετά θα παίξουμε Κόντε Παρατερό, το οποίο έκανε ενορχήστρωση πάλι δικός μας ο Σταύρος. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει μεταγραφή κάποιος για την ορχήστρα, γι' αυτό θα σας αρέσει πιο πολύ, επειδή το έκανε δικό μας παιδί. Και με τι τελειώνουμε, με ένα τσίρκο. Το τσίρκο θα παρουσιάσει ο Άγγελος στο ξυλόφωνο. Καλή ακρόαση! Thank you.
Thank you.
Thank you.
κάνει από τις ωραιότερες μέρες που ζήσαμε, πραγματικά. Εγώ προσωπικά συγκινήθηκα πάρα πολύ και βλέποντας εσάς για τη στήριξη αυτή και στο κάλεσμα που ανταποκριθήκατε όλοι, αλλά και σε όλα τα παιδιά εδώ και στην κυρία Νίνα Πατρικίδου, γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Έτσι, εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή που ήσασταν εδώ σήμερα. Παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βελεστίνου, κύριο Δαμασκηνό, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, για έναν χαιρετισμό. Άγιοι αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, κυρία Πατρικίδου, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί ακροατέ, είμαι έκπληκτος απόψε. Προσπαθώ και μου έρχονται στη σκέψη τα λόγια του μεγάλου σοφού της αρχαιότητος, του Σοκράτους. Γυράσκω αηδη διδασκόμενος. Και αυτό συνέβη απόψε. Έχω ακούσει πολλούς μουσικούς ύμνους, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να αισθανθώ πώς παράγονται οι ύμνοι αυτοί, οι μελωδίες αυτές. Και είδα έκπληξη απόψε μία απλοϊκή κυρία, η οποία με τα χέρια της και με τις κινήσεις του σώματός της έδινε τη δυνατότητα στα μέλη της χοροδίας να υπακούουν και να παράγεται αυτός ο υπέροχος ύμνος τον οποίον ακούσαμε όλοι μας. Ο Θεός επρίξε τον άνθρωπο με αισθητήρια όργανα. Μας έδωσε την όραση για να βλέπουμε, μας έδωσε την ακοή για να ακούμε και άλλες. Απόψε τις δύο αισθήσεις αυτές χρησιμοποιήσαμε ιδιαίτερα. Εβλέπαμε και την αρχιμουσικό και τους χοροδούς όλους, τους μουσικούς, με τις απλοϊκές κινήσεις που έκαναν να παράγεται ένας θαυμάσιος ήχος. Και θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Κάποιος μουσικός χάθηκε σε ένα δάσος μέσα. Δεν μπορούσε να βγει. Δεν είχε τίποτε μαζί του εκτός από το μουσικό του όργανο. Και ξαφνικά άρχισε να τρομάζει. Είδε να συγκεντρώνονται τα άγρια ζώα του δάσους, έτοιμα να του επιτεθούν. Δεν είχε τι να κάνει και αναγκάστηκε, πήρε το μουσικό του όργανο και άρχισε να παίζει μουσική. Και τότε τα θηρία που ερχόταν να του επιτεθούν στάθηκαν έκπληκτα κι αυτά και τον κοίταζαν και μαζεύτηκαν πολλά και δεν έφευγαν. Και όταν τελικά, παίζοντας μουσική, εκείνος ανεχώρησε για να φύγει, τον ακολούθησαν τα θηρία. Και μόνο όταν έφτασε και εισήλθε στο χωριό του μέσα, τότε επέστρεψαν αυτά πίσω. Και σκέφτομαι, εάν η μουσική έχει τη δυνατότητα να εξημερώνει τα άγρια θηρία, τι μπορεί να κάνει όταν έχει ανθρώπους λογικούς, πνευματικούς. Άγιε προϊστάμενε, να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε. Δημιούργησατε από τον καιρό που ήρθατε ιδιαίτερα εδώ, εις το χώρο αυτό, ένα τεράστιο έργο που περιλαμβάνει όλες τις πλευρές που διδάσκεται ο άνθρωπος. Και με αυτή απόψε την εκδήλωση, μας κάματε να χαρούμε, να συγκινηθούμε, να μεταρσιωθούμε πνευματικά και να ξεχάσουμε όλα τα άλλα που συμβαίνουν στη ζωή μας
για να αφιερωθούμε, για να αφοσιωθούμε και να ευχαριστούμε μόνο με αυτό. Να σας ευχηθούμε και σε εσάς και ιδιαίτερα σε όλους τους μουσικούς μας απόψε να έχουν τη δυνατότητα όχι απλά να μεταρσιώνουν τον άνθρωπο, αλλά να τον εμβάζουν πνευματικά στον ουρανό για να φτάσουμε εκεί όπου θα είναι τόση απέραντη η χαρά και η ευλογία που θα υπάρχει, ώστε οι άνθρωποι δεν θα κάνουν τίποτε άλλο παρά έκπληκτοι θα βλέπουν και θα ακούνε μπροστά τους το Σωτήρα μας, τον Κύριο. Να σας χαρούμε για αυτό το έργο και να σας συνεχίσουμε, να σας ευχηθούμε να το συνεχίσετε σε όλη σας τη ζωή. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Παλαιστίνου, κύριε Δαμασκηνέ, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, αξιαγάπητη και αξιασέβαστε κυρία Νίνα Πατρικίδου, αγαπητοί μας αδελφοί, αγαπητά μας παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους σας απόψε εδώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας παιδαγωγήσατε απόψε. Μας δώσατε την δυνατότητα να χαρούμε και να νιώσουμε στην καρδιά μας μέσα στοιχεία ποιοτικά, τα οποία τα έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας και στην καθημερινή μας φθοροποιό κατάσταση. Όμως με τη χάρη του Θεού, με την ευχή του Μακαριωτάτου μας και με την προσπάθεια και την βοήθεια όλων των οποίων σήμερα δούλεψαν και προσπάθησαν να γίνει αυτή η εκδήλωση, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς των παιδιών, των οποίων με πολύ αγάπη δίδουν εις την Εκκλησία, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη αυτήν την παρουσία. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε η χάρη του Θεού να δίδει υγεία, σοφρονισμό, φώτιση και αγάπη στις καρδιές μας και μέσα από αυτήν την παιδαγωγική να υπάρχει η δυνατότητα να καλλιεργούμαστε πνευματικά αλλά και εκπαιδευτικά μέσα από τη μουσική. Ευχόμαστε καλή εκκλησιαστική χρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά για την στήριξη στις δράσεις της ενορίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα πρόσωπα όλων σας, στο εκκλησιαστικό μας συμβούλιο, στις κυρίες του Φιλοπτώχου και σε όλους και σε όλες τις κυρίες και στους κυρίους και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όπου στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια την οποία η ενορία κάνει. Είναι μια συνολική προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται στην αγάπη μας και στην πίστη μας στον Τριαδικό Θεό, στο σεβασμό μας στην Εκκλησία, αλλά και στην κατανόηση της κατάστασης που η πατρίδα μας διαβαίνει, και μέσα από αυτόν τον τρόπο, τον απλοϊκό, αλλά και τον ουσιαστικό, προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι στήριξης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και πάνω απ' όλα ποιμαντικής στη ζωή μας. Τα υπόλοιπα είναι στα χέρια του Θεού. Εμείς κατά τον ανθρώπινο δυνατό προσπαθούμε μέσα από τις πτώσεις μας, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας, δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε άνθρωποι κι εμείς που έχουμε κι εμείς τις δυσκολίες μας, αλλά το σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε. Προσπαθούμε και με τη βοήθεια όλων σας και την στήριξη όλων σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα πρόσωπά σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που βοηθούν αυτή την δράση, αλλά πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, που με την ευχή του, την πατρική του στήριξη και ευλογία, καθώς και στο πρόσωπο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεσπιών κυρίου Σιμεών, του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, που με τη βοήθειά τους και την αγάπη τους δίδουν αυτήν την βοήθεια στην ενορία. Και απόψε δεν ήταν τυχαία η ημερομηνία που διαλέξαμε με την κυρία Πατρικίδου, γιατί σαν απόψε, 2 μήνες πριν, η Αθήνα μας και η πατρίδα μας περνούσε ένα μεγάλο εφιάλτη. Και γι' αυτό αποφασίσαμε προαιρετικά να βάλουμε ένα εισιτήριο, αν μπορούμε να πούμε, όπου τα έσοδα αυτά θα διατεθούν στο Λύριο Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας. Ήταν το ορφανοτροφείο το οποίο ολοκληρωτικώς κάηκε από την φωτιά στο Μάτι, και μέσα από αυτήν την προσπάθεια, μέσα από αυτήν μας την αγάπη, είναι ένα
πνευματικό μνημόσυνο ενθύμησης και αγάπης σε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν. Μάλιστα σήμερα ο μακαριότατός μας ήταν εκεί στο χώρο του ορφανοτροφείου που κάηκε ολοσχερός και ετέλεσε μνημόσυνο μαζί με τον Μητροπολίτη Κηφισίας. Και εμείς σήμερα κάνουμε αυτήν την παρουσίαση δίδοντας έτσι την σκέψη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν αλλά και σε αυτούς τους ανθρώπους που έμειναν και έχασαν όλα τα οποία μέχρι τότε είχαν φτιάξει. Μέσα λοιπόν από την προσευχή μας και μέσα από την σκέψη μας προσπαθούμε να στηρίξουμε είτε έμπρακτα είτε πνευματικά αυτήν την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Νίγνα, έλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που έχει στηρίξει όλη αυτήν την προσπάθεια, στην κυρία Πατρικίδου, όπου πραγματικά έχει δώσει ένα μεγάλο αγώνα στο χώρο της μουσικής όλα αυτά τα χρόνια και έχει δείξει την ποιότητά της και έχει δείξει την καλλιτεχνική της αξιοσύνη, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο εξωτερικό. Και είναι τιμή μας που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε ένα προς ένα τα παιδιά τα οποία ήρθαν σήμερα και τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Απόψε μας διδάξατε ήθος, μας διδάξατε χαμόγελο, μας διδάξατε την μουσική σας εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά πάνω απ' όλα μας διδάξατε αυτήν την ωραία παρουσία, την οποία θα την κρατήσουμε σαν δύναμη μέσα στις καρδιές μας για την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Και να προσθέσω, Πατέρα Θεολόγη, ότι μας κάνανε να νιώσουμε όμορφα συναισθήματα. Κλείνοντας αυτή την όμορφη βραδιά, να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία Soundwaves για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη και ιδιαιτέρως τον κύριο Χαϊμαλά Νίκο, τον κύριο Θλιβερό Αθανάσιο, τον κύριο Χατζησταύρο Παναγιώτη, τον κύριο Μάνθο Παναγιώτη, καθώς και τον κύριο Γιώργιο Αρβανίτη και το κανάλι Εκκλησία TV για την τηλεοπτική του κάλυψη. Κλείνοντας λοιπόν, να σας υπενθυμίσω και την αυριανή μας εκδήλωση για την παρουσίαση βιβλίου που σας αναφέραμε και νωρίτερα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός, δεν μπορεί να αγαπήσει», ο Άγιος Ιάκωβος Σαλίκης όπως τον έζησα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατίστης, κυρίου Παύλου. Θα προλογίσει ο Πανοσυλλογιότατος Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης και το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης, κύριος Παύλος. Θα χαρούμε να είστε κοντά μας. Είναι αύριο στις 7:30. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ.